ότι χαίρομαι πάρα πολύ που για πολλωστή φορά βρίσκομαι σε μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα και με την οποία με συνδέουν δεσμοί όχι μόνο φιλικοί αλλά δεσμοί και από το παρελθόν γιατί όπως ξέρετε η πόλη σας με την πόλη μου σε άλλες εποχές, σε πολύ παλιές εποχές είχαν έναν ανταγωνισμό στον χώρο του αθλητισμού μιας και στην πόλη σας η πόλη σας μάλλον έχει βγάλει μια πάρα πολύ μεγάλη αθλήτρια, Άννα τη Βερούλη, με την οποία είμαστε σε μια διαρκή κόντρα και αγώνα σε εποχές που ο αθλητισμός, κατά τη δική μου άποψη, ήταν σε άλλα επίπεδα και περάσαμε, θα έλεγα, πάρα πολύ όμορφες εποχές. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο άξιους υποψηφίουσας, άξιους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τα ενία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης τον κύριο Μορφίδη ως υποψήφιο Περιφερειάρχη και τον κύριο Λασκαρίδη ως υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη σε έναν τομέα ο οποίος πραγματικά χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι και να γνωρίζουν και να θέλουν και να αγωνίζονται για την αυτοδιοίκηση το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει. Βρίσκομαι λοιπόν σε μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και αρκετές μέρες να προσφέρω και να συνεισφέρω με την παρουσία μου στον αγώνα για τις υποψηφιότητες και για να περάσει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τις τελευταίες μέρες, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ζούμε σχεδόν ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια όταν εννοώ ακριβώς επειδή μεσολαβήσανε τρία μόνο, αλλά τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ δυνατά για τον ελληνικό λαό και πολύ επώδυνα, θα έλεγα εγώ. Και είναι ακριβώς το ίδιο έργο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Το σύστημα έχει φροντίσει μέσα με τις ίδιες διαδικασίες να επιστρατεύσει πρόσωπα και πολιτικές και συμπεριφορές όπως ακριβώς έκανε και το 2012 όταν βρέθηκε ο ελληνικός λαός στο μετέχμιο και στο να πάρει μια κρίσιμη απόφαση του τι θα πρέπει να επιλέξει ως κυβέρνηση για να τον εκπροσωπήσει σε αυτά τα δύσκολα χρόνια τα οποία είχαμε μπροστά μας και τα οποία γνωρίζαμε εξαιτίας της κρίσης η οποία είχε πλήξει την πατρίδα μας και τη χώρα μας. Θυμόσαστε νομίζω όλοι πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας επαναφέρω στη μνήμη το γεγονός ότι επιστρατεύτηκαν ακόμη και από το εξωτερικά μεγάλα και πολιτικά πρόσωπα τα οποία με τον δικό τους τρόπο και με το δικό τους στίγμα προσπάθησαν να επηρεάσουν την, αν θέλετε, συμπεριφορά στην κάλπη των Ελλήνων πολιτών χρησιμοποιώντας μια προπαγάνδα απίστευτου μεγέθους η οποία όντως και επηρέασε, όντως και εκφόβησε, όντως και τρόμαξε τον ελληνικό λαό ο οποίος δεν έδωσε εκεί που θα έπρεπε την ψήφο του γιατί πιστεύω ότι σήμερα εάν ψήφιζε ο ελληνικός λαός με ελεύθερη τη συνείδηση εκείνη την εποχή σήμερα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Το μόρφωμα που λέγεται κυβέρνηση και που μας κυβερνά και είναι η σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια προπαγάνδα και σήμερα, χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να παραμείνει στην εξουσία χωρίς να λογαριάζει τι αυτό θα επιφέρει στον ελληνικό λαό. Για μερικούς αυτό εκτός των άλλων σημαίνει και ασυλία. Και αυτό αν θελήσετε μπορούμε κάποια στιγμή αργότερα να το αναλύσουμε γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε το πρώτο θύμα της μνημονιακής πολιτικής. Και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα μειώθηκαν πάρα πολύ, μειώθηκαν περίπου στο 60% και αυτό είχε σαν συνέπεια να μειωθούν κυρίως οι πόροι οι οποίοι πήγαιναν σε κοινωνικές παροχές, αλλά και σε παροχές που όφιλε η τοπική αυτοδιοίκηση από τον ρόλο της έτσι κι αλλιώς να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες. Μόλις προχθές, θέλω να σας πω, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσει κανένας Έλληνας, κανένας πολίτης και κανένας αιρετός ο οποίος θα αναλάβει τα ενία της όποιας περιοχής θα εκλεγεί ως υποψήφιος, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία παραχωρήθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη σε ιδιώτες. Και αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εκλεγμένος αιρετός και εννοώ κάθε εκλεγμένος δήμαρχος θα έχει τη δυνατότητα τώρα πια
τα ανταποδοτικά τα τέλη, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να τα παραχωρεί σε ιδιώτες. Και εδώ θέλω να αναφερθώ ότι αυτό κυρίως αναφέρεται στην παραχώρηση των σκουπιδιών σε ιδιώτες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ιδιώτες θα διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών και ότι χρήματα τα οποία θα πήγαιναν για μισθούς, που ήταν συγκεκριμένο το κονδύλιο για τους εργαζόμενους, θα πηγαίνουν σε άλλες παροχές. Η τοπική αυτοδιοίκηση εξυπηρετούσε συγκεκριμένους σκοπούς. Εάν λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπηρετούσε το σκοπό της, έτσι όπως εκείνοι τον θέλανε, θα ήταν ένα, αν θέλετε, ένα δυνατό ανάχωμα απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές τις οποίες θα έπρεπε να εφαρμόσουν. Σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση βρήκε υπάκους, αρκετούς από τους αιρετούς, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα μάλλον κόφευαν στην διαδικασία και δεν θέλαν να συνειδητοποιήσουν ή δεν θέλαν να καταλάβουν ή δεν θέλαν να περάσουν στους Έλληνες πολίτες το γεγονός ότι αυτό αναιρούσε όλες τους τις αρμοδιότητες. Ευτυχώς υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι υψώσαν τη φωνή τους και έτσι με κάποιο τρόπο, ας το πούμε, κάποια πράγματα περισσώθηκαν. Εμείς αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι αυτό το προσκλητήριο που κάνουμε δεν είναι προσκλητήριο για να κάνουμε μια απλή διαδοχή ή για να κάνουμε μια εναλλαγή σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Εμείς αυτό το προσκλητήριο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ένα παλαϊκό προσκλητήριο, ένα παλαϊκό προσκλητήριο που θα συνδιαμορφώνει την πολιτική που θέλουμε εμείς σε συνεργασία με τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα πατριωτικό προσκλητήριο απέναντι στην εξαθλίωση που εκείνοι για μας έχουν ορίσει και θέλουν να συνεχιστεί. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας, ξέρουμε τη μαύρη προπαγάνδα του συστήματος που θα εξαπολυθεί από εδώ και πέρα, ξέρουμε τι έχουμε να παραλάβουμε, ξέρουμε ότι αυτό θα σημάνει, εάν η δική μας αντίσταση, η δική μας ανατροπή θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για, όχι μόνο για την Ελλάδα και για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα, αλλά θα έχει μια μεγάλη σημασία για το τι πρόκειται να συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως τι πρόκειται να συμβεί σε χώρες όπως είναι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες υποφέρουν ακριβώς από την κρίση με την ίδια διαδικασία όπως υποφέρουν και οι Έλληνες πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν υπάρξει μια ανατροπή όπως στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα σε μια αριστερή κυβέρνηση για πρώτη φορά στα χρονικά να αναλάβει τα ηνία της αυτής της χώρας, της πατρίδας μας, θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που θα μπορούσε να συμβεί σε χώρα της Ευρώπης, αλλά θα είναι μια ανατροπή η οποία θα σημάνει και ένα γερτήριο, αν θέλετε, ανατροπής και για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία η παρουσία μου δεν σημαίνει τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο από το ότι το γεγονός να πιέσω, να πείσω και να σταθώ στη συστράτευση όλων σε αυτό τον κοινό αγώνα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή την ανατροπή, πιστεύουμε στην ανατροπή, πιστεύουμε ότι 25 Μαΐου και ενώ τις δεύτερες εκλογές που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι με τέτοια μεγάλη διαφορά ώστε θα ανανεωθεί και θα αναπτυρωθεί και το ηθικό των Ελλήνων πολιτών, αλλά θα σημάνει και πάρα πολλά πράγματα για την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε και ελπίζω ότι σε αυτόν τον νικηφόρο αγώνα θα είμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε αυτή την νίκη.